Βγήκε τώρα ο Χρυσοχοίδης, ό,τι θέλει καθένας λέει. Τα κανάλια που σε εκτιμή προβάλλουν τους 4 του Πασόκ. Δεν βλέπεις τίποτα άλλο. 15 λεφτά Λοβέρδος, 15 λεφτά Χρυσοχοίδης, 15 λεφτά Βενιζέλος, 15 λεφτά Διαμαντοπούλου και παίζουν και οι άλλοι. Τέλος πάντων, παίζουν όσοι έχουν συμφωνήσει με το μνημόνιο. Γι' αυτό και τον Καρατζαφέρη τον καρατζαδιώχνουνε. Έκανε κολοτούπες, αλλά αν είχε ψηφίσει το μνημόνιο, εκεί θα ήταν, μην νομίζεις. Βγαίνει λοιπόν ο Χρυσοχοίδης, σε ένα μήνα λέει θα ανοίξουν 15 στρατόπεδα συγκέντρωσης και θα πιάσουν ανθρώπους από το κέντρο, τους λαθρομετανάστες και θα τους στείλει εκεί. Πάλι 2 εκατομμύρια δεν θα είναι. Το θέμα είναι να μην είναι εδώ, να μην είναι εκεί, να γίνει επαρχία τα συρτάρια της Αθήνας. Τι είναι, ή ότι το θέμα είναι ότι η χώρα είναι αφύλακτη εδώ και χρόνια. Ότι η χώρα έχει μάθει να διωγγώνεται ένα πρόβλημα και μετά να ψάχνει να βρει λύση, παραμονή εκλογών. Υπουργός δεν ήταν ο Χρυσοχοίδης όταν συνέβαινε αυτό το κέντρο. Τώρα είναι το κέντρο. Δεξί, έχουμε χάσει στην Ελλάδα. Δηλαδή, έχουμε χάσει στην Ελλάδα ποιος είναι ξένος. Και ο ξένος τον άλλο το βλέπει σαν ξένο. Πόσοι ήτανε? 2 άτομα. Ο ξένο, Αφγανιστάν. 2 ξένοι από το Αφγανιστάν. Και πιάσανε εδώ και τα χτυπήσανε. Και ήρθαν 2 με μεχέρι κάτω. Μετά πήρανε τηλέφωνο ένα άλλο παιδί, έλα γρήγορα. Ήρθα με πιστόλι, με χέρι μου πίσω. Και πόδια όλα βάλανε τα νιά. Τι κλέψανε? Περίπου 150 κινητό. Και έχω κάρτες και έχω λίφτα όλα. Περίπου τι πρέπει να γίνουνε με αυτοί οι άνθρωποι? Αυτός Αφγανός και αρβικά. Όλα. Διώξε πίσω. Γιατί αυτό είναι όλοι. Μπαγκλαντές. Λέει ο Πακιστανός ότι μπήκαν 2 ξένοι από το Αφγανιστάν. Πά στον Αφγανό λες μπήκαν 2 ξένοι από το Πακιστάν. Δηλαδή δεν πάει στα καλά. Θα κάνουν στον τόπο τα συγκέντρωση να βάλουν, λέει, το να τρώει. 2 εκατομμύρια. Έχουν τους ταΐσουνε. Σε λίγο θα χρειαστεί να ταΐζουνε τους Έλληνες μετανάστες που δεν θα τους παίρνουν έξω και θα χρειαστεί να κάνουν στρατόπεδα να ταΐζουν τον κόσμο εδώ. Και λένε να θέλει το πρόβλημα. Το θέμα θα αντιμετωπιστεί ανθρώπινα. Αλλά θέλουνε, επειδή βλέπω ότι η Χρυσή Αυγή και ανεβαίνει, να κάνουν τώρα τον καμπόσο, δείχνουν ότι ενδιαφέρονται. Όπως όλες τις πολιτισμένες κοινωνίες. Απλώς όταν είναι θέμα εκλογών και εσύ έχεις περάσει τον παθόν τον τάραχο, διότι το πραγματικό γεγονός, κυρία μου, είναι ότι ναι, οι άνθρωποι δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν στους δρόμους του κέντρου. Ότι είναι χεσμένοι πίσω από τις πόρτες. Είναι γεγονός. Αλλά αυτό που να λυθεί ανθρώπινα. Δεν πρέπει να φτάσει στον άλλο να αποκτάει τέτοιο ρατσισμό που να θέλει να τελειώσει και να βγάλει μέσα από το χειρότερο του. Μπορείς να βγάλεις το χειρότερο του ανθρώπου. Το θέμα είναι ότι η πολιτεία είναι για να μην φτάνει ο άνθρωπος να βγάλει το χειρότερο του. Και ένα θέμα όσο δεν επιλύεται, τόσο αυξάνονται οι ρατσισμοί και εκδηλώσεις βίας. Τώρα αυτά τα προκλητικά στρώματα θα τα δούμε παρακάτω. Δεν μπορώ, σε παρακαλώ.